καλό βράδυ και από μένα. Και αφού συγχαρώ τους συντελεστές της προηγούμενης παράστασης που είδαμε και να ευχαριστήσω την Όλγα μας, που είναι η ψυχή του Λίνου μας, να ευχηθώ ένα δροσερό καλοκαίρι, γεμάτο υγεία και αισιόδοξα ελπιδοφόρα χαμόγελα. Το ποίημα έχει τίτλο «Κι όταν» και είναι αφιερωμένο σε όλους τους εκπαιδευτικούς ή σε όσους παίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού. «Κι όταν» «Κι όταν τα θώα παιδικά ματάκια θα σε κοιτούν, εσύ να χαμογελάς. Και όταν το πρόσωπό σου χαράζουν ρητίδες, εσύ να τους μιλάς πάντα με το ίδιο κουράγιο. Κι αν η ζωή σε κούρασε, μην αφήσεις να το νιώσει η καρδιά τους. Είναι τόσο μικρή, πού θα αντέξει τόσο μεγάλο βάρος. Κι αν ο κήπος του σχολείου δεν πρασινίζει, βάλε να τον ποτίσουν με αυθόρμητα χαμόγελα. Κι όταν ακόμα σε ρωτούν για τη ζωή, μην τάχα τους πεις ψέματα. Απ' τα δικά σου χείλια περιμένουν να στήσουν τη βάση για το ξεκίνημα. Μη φορτώσεις τον ουρανό τους με σύννεφα. Μια πολιτεία θα φτιάξουν με τα όνειρά τους. Κι αύριο άλλα αθώα παιδικά ματάκια θα σε ξανακοιτάξουν. Προσμονή, κοχύλι ξεχασμένος ακροθαλασσιά. Μαυγές αποχρώσεις του δειλινού σκεπάζουν τα βλέφαρά του και αποκοιμιέται. Ναυαγός κι εγώ που αποκοιμήθηκε νανουρισμένος από το τραγούδι της Γοργόνας. Χρυσοκίτρινο το φιλί του ήλιου κι εγώ το κοχύλι που κρατάς τις χούφτες σου και διώχνεις την άμμο που με έχει τυλίξει. Προσμένω να ακούσω το τραγούδι των κυμάτων, να ανοίξουν νοχελικά τα βλέφαρα και ας βυθιστώ στην απεραντοσύνη της ματιάς σου.